Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η ώρα των συνταξιούχων, το καθιερωμένο πλέον εβδομαδιαίο σας ραντεβού με την ενημέρωση για ασφαλιστικά, μεγάλη Τετάρτη. Και εργασιακά θέματα. Να το τελειώσω. Μεγάλη, μεγάλη Τετάρτη σήμερα. Βασίλη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Είναι μέρα. Δεύτερο ότι είναι η εκπομπή μας. Σήμερα είναι μεγάλη Τετάρτη. Σωστό, σωστό. Σήμερα είναι μεγάλη Τετάρτη. Να ευχηθούμε σε όλους. Καλημέρα και από μένα. Και υγεία σε όλους. Να ευχηθούμε σε όλους καλές γιορτές. Να ευχηθούμε σε όλους καλό Πάσχα. Ο κόσμος, φίλε Νίκο, χρειάζεται λίγο να πάρει μια ανάσα, χρειάζεται λίγο να βγει λίγο από το καβούκι του, να νιώσει λίγο την άνοιξη, να νιώσει λίγο αυτές τις γιορτινές μέρες. Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ. Ακριβώς, και μάλιστα πρέπει να σε ενημερώσω ότι έχω πάρα πολλά τηλέφωνα, ναι, που μας έχουν πει, θα το δούμε όμως, δεν μπορώ να το δεσμεύσουμε, ναι, να φέρουμε και έναν ψυχολόγο, γυναίκα ή άντρα, ό,τι βρούμε, για να τονώσει τους συνταξιούχους. Θέλει να κάνει ερωτήσεις. Δεν είναι κακό. Όχι, σας, όχι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς πάντως να ξέρετε, ό,τι μας λέτε, εμείς το συζητάμε. Εμείς οφείλουμε να σεβαστούμε προφανώς τις ανάγκες των. Εμείς τα συζητάμε όλα. Θα το δούμε. Όσο μπορούμε να τις ικανοποιήσουμε. Λέω ότι τα τηλέφωνα που έρχονται, μάλλον τα μηνύματα στα τηλέφωνα, εμείς πρέπει να τα λέμε. Είναι μια πραγματικότητα ότι τόσο οι τηλεθεατές όσο και συνολικά οι πολίτες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με την υγειονομική κρίση και την οικονομική κρίση που έρχεται. Υπάρχει συσσωρευμένο άγχος, υπάρχει συσσωρευμένος προβληματισμός, αγωνία. Ελπίζουμε αυτές οι μέρες, τέλος πάντων, που είναι μεγάλη εβδομάδα, να βοηθήσουν λίγο για να ξεφύγει ο κόσμος από όλα αυτά τα προβλήματα. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ για να τον ενημερώσουμε. Είμαστε εδώ για να αναφερθούμε σε ζητήματα καθημερινότητας, ασφαλιστικού, εργασιακού και συνταξιδοτικού ενδιαφέροντος. Και ξεκινάμε με τι άλλο, με το κλασικό πια, όπως έχει καταντήσει, γιατί για κατάντημα πρόκειται. Με το ζήτημα της απονομής των συντάξεων. Όχι, αυτοί το ξεκίνησαν. Αυτοί το ξεκίνησαν, αυτοί το συνεχίζουν. Δεν το δημιουργήσαμε εμείς το πρόβλημα, προφανώς το βρίσκουμε. Σωστά. Λοιπόν, έχουμε τα τελευταία στοιχεία, φίλες και φίλοι. Είναι χτεσινά τα στοιχεία. Είναι τα πιο φρέσκα. Από το σύστημα Atlas. Στοιχεία Ιανουαρίου. Είναι ο πρώτος μήνας της νέας χρονιάς. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι έχουμε 143.000 εκκρεμότητες. Έπεσε λίγο το πρόβλημα. Από τις 153 που έκλεισε ο Δεκέμβριος πήγαμε στις 143. Όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι έγινε και άλμα για να διορθωθεί η κατάσταση. Άρα, έχουμε μείωση του προβλήματος με ρυθμό χελώνας. Αν δηλαδή είχαμε εισακουστεί και είχαν προσλάβει τα 683 άτομα που έχουμε πει από την εκπομπή μας, που ήταν με την 18μηνη σύμβαση και ήταν 3 μήνες, αυτό το 143 μπορεί να ήταν σήμερα 123. Ακόμα καλύτερα μέσα μπορεί να ήταν και κάτω από 100, να ήταν και μπορείς ακόμα περισσότερο. Δεν χρειαζόταν αυτό το κομμάτι που θα πούμε για το φιάσκο της. Δυστυχώς. Δεν χρειαζόταν τέτοια πράγματα. Και σου έχω και ρεπορτάζ για το θέμα των παιδιών. Τελευταίες πληροφορίες, φίλες και φίλοι, λένε ότι δυστυχώς, μιας και είναι και αυτές οι μέρες, να κάνω και αυτό το λογοπαίγνιο, τα πετάνε τα παιδιά αυτά από τον Άννα στον Καϊάφα. Δηλαδή. Τη μία, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας λέει, δηλώνει αναρμόδια. Λέει, δεν ξέρω, πρέπει να μιλήσετε με το φορέα. Ποιος είναι ο φορέας? Ο ΕΦΚΑ. Γίνεται συζήτηση με τον φορέα, απαντούν από εκεί οι καρεκλοκένταυροι. Δεν ξέρουμε εμείς, μιλήστε καλύτερα με τους πολιτικούς μου προϊστάμενους από το Υπουργείο Εργασίας. Από τον έναν στον άλλον, μπαλάκι. Απόφαση δεν έχει ληφθεί. Άρα δεν θέλουν. Φαίνεται πως το τρενάρουν. Φαίνεται πως το τρενάρουν. Δυστυχώς. Το θέμα μεγαλώνει. Όπως το έχουμε πει. Δυστυχώς. Δεν θέλουν να λυθεί. Δυστυχώς είναι γιορτινές μέρες, αυτά τα παιδιά είναι άνεργα. Θέλει ο κύριος. Και δυστυχώς δεν δίνεται λύση στο πρόβλημα. Μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη να διαλύσει τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Εμείς το είπαμε, θα το λέμε συνέχεια, ότι εκεί προχωράμε. Και φαίνεται και με αυτά που είπες. Και αυτό που σου περιγράφω είναι πολύ πολύ πρόσφατο. Δηλαδή είναι ούτε 24 ώρες πληροφορία που υπάρχει, ας πούμε, από πολύ επίσημα και αρμόδια χείλη. Δυστυχώς κάνουμε πάλι βήματα πίσω. Και δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Μισό βήμα μπροστά, 2 βήματα πίσω. Δεν θέλουν. Δυστυχώς έτσι δουλεύει το σύστημα. Ελπίζουμε, φίλες και φίλοι, κάποια στιγμή αυτό να διορθωθεί και να μπορέσουν να αντιληφθούν εκεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Να αντιληφθεί ότι είναι λύση στο πρόβλημα αυτό. Τα παιδιά αυτά να δουλέψουν εκεί. Είναι καταρτισμένα. Είναι απόλυτοι γνώστες του αντικειμένου. Δεν χρειάζονται χρόνο εκπαίδευσης. Μπορούν άμεσα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Θα βοηθούσαν την απονομή σύνταξης να μην περιμένουμε μετά από 2 χρόνια να πάρουμε τη σύνταξη. Ξέρεις ποια είναι η απορία μου.
Τώρα εντάξει, εδώ, η πολιτική ηγεσία παίζει τον μπαλάκι, έτσι. Εδώ όμως είναι ένα θέμα. Πετάει μπαλάκι από εδώ και από εκεί. Να πάμε λίγο στο νομοσχέδιο. Να πάμε στο νομοσχέδιο. Βεβαίως να πάμε στο νομοσχέδιο. Απλώς ένα μικρό σχόλιο. Η απορία μου είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι στην απέξω τώρα εδώ 3-4 μήνες και θα συνεχίσουν, επιλέγησαν από τους πολιτικούς τους προϊσταμένους, από τους γενικούς διευθυντές των τμήματων στα οποία εργάζονταν, επιλέγησαν για να παραμείνουν στη θέση τους. Και υπήρξαν εισηγήσεις ως προς αυτό. Προς το Υπουργείο Εργασίας. Και οι εισηγήσεις δεν εισακούγονται. Δεν θέλουν. Τους θέλουν όλοι πλην της πολιτικής ηγεσίας που πετάει το μπαλάκι. Σωστά. Έτσι. Τέλος πάντων. Για να δούμε. Πάμε λοιπόν στο νομοσχέδιο που, λες, που έχει ζουμί, έχει ιστορία. Όπως γνωρίζετε, εμείς είχαμε διαφωνήσει από την αρχή. Αν θυμάστε. Και έκανες και ενέργειες γι' αυτό. Τα πάντα κάναμε και μάλιστα, αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει και είχαμε και εδώ την εκπομπή μας, το πρόεδρο του Διοικητικού Συλλόγου της Αθήνας, τον κύριο Βερβεσό, είπε τις απόψεις του. Θυμάστε που είχαμε τον φιλοξενήσαμε, ασφαλώς. Θυμάστε ότι είχαμε πει ότι αυτό δεν μπορεί να περπατήσει. Την ημέρα της ψήφισης της τροπολογίας, την περασμένη Πέμπτη, έβγαλε ομόφωνη απόφαση η Δικηγορική Σύλλογη Προέδρου. Το συντονιστικό. Έτσι. Όλων, σε όλη την Ελλάδα. Τον Δικηγορικό Συλλόγο, όλη την Ελλάδα. Τι μας είπαν, δύο βασικά ζητήματα. Πρώτον, ότι η απόφαση μετά από 30 μέρες δεν είναι νόμιμη. Τι λέει η απόφαση? Λέει ότι δίνεται περιθώριο 30 ημερών στους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ να εγκρίνουν ή να απορρίψουν το σχέδιο που θα τους έχει υποβάλει όποιος δικηγόρος. Εάν δεν την αποβάλει. Εάν δεν ληφθεί απόφαση ως προς αυτό, εγκρίνεται αυτόματα το σχέδιο. Και βγαίνει οι δικηγόροι και λένε, κύριε, αυτό είναι παράνομο. Άρα εμείς σε μια τέτοια διαδικασία δεν μπορούμε να συμμετέχουμε. Τίθεται θέμα συνταγματικότητας λοιπόν. Ολοφάνερα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και το λένε το λέγαμε. Οι δικηγόροι. Το λένε ήδη οι δικηγόροι. Μα δεν θα συμμετέχουν οι δικηγόροι. Αποφασίσαν. Έχουμε την απόφαση εδώ. Και ένα δεύτερο θέμα που βάλανε, που είναι πολύ σημαντικό. Λέει, δεν μπορούμε να πάμε να πάρουμε μία σύνταξη που υποβλήθηκε χτες και να αφήσουμε κάποιον που έχει 2 χρόνια που δεν έχει πάρει τη σύνταξή του. Βγήκαν και αριστερά του Χατζηδάκη. Που λένε ότι εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε, εάν θα μπούμε στη διαδικασία αυτή, αλλά με αυτό την τροπολογία που περνάτε δεν θα μπούμε, το ξεκαθαρίσανε. Θα έχει ενδιαφέρον, εγώ αυτό θα έλεγα, θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν το Μητρό που θα συσταθεί για αυτό το σκοπό, πόσους δικηγόρους θα φιλοξενήσει, πόσοι δηλαδή δικηγόροι θα δεχτούν να μπουν σε αυτό και κανένας, να προχωρήσουν τη διαδικασία. Δεν θα πάει κανένας, γιατί εδώ πηγαίνει ένα μεγάλο ζήτημα, λέει ότι όταν θα γίνει έλεγχος, και αποδειχτεί ότι η απόφαση δεν είναι νόμιμη, δεν είναι σωστή. Είναι λαθεμένη τέλος. Έγινε λάθος την απόφαση. Θα έχουμε πρόστιμο από 1.000 μέχρι 10.000 ευρώ. Και για 5 χρόνια ο δικηγόρος θα μένει εκτός διαδικασίας. Και λένε οι δικηγόροι, εμείς στην αρχή πιστεύουμε ότι μπορούμε να μπούμε μέσα να βοηθήσουμε. Και με την ανεργία που έχουν οι άνθρωποι, προσθέτω. Προφανώς προσπαθούν να λύσουν ένα πρόβλημα. Απλώς είπαμε εμείς ότι ο ρόλος του δικηγόρου είναι επιστήμονας. Είναι απλά πράγματα. Δεν έχει καμιά δουλειά σε αυτή τη διαδικασία. Αν και αργά, πρέπει να πούμε ότι η προέδρια το συντονιστικό πήραν την απόφαση ότι δεν θα συμμετέχουν. Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά είναι ένα φιάσκο του κυρίου Χατζηδάκη, το οποίο το φιάσκο αυτό από ό,τι θα το δείτε στην πορεία θα αναγκαστεί, προσέχτε αυτό που λέμε, θα αναγκαστεί να πάει στις θέσεις μας και στις προτάσεις μας. Έχετε καθυστερήσει. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ακόμη καθυστερείτε. Δημιουργείτε θέματα σοβαρά. Έχει πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε μια παρατήρηση, ένα σχόλιο. Να μην το ξεχάσω όμως. Γιατί ξέρεις, γιατί σου παρακαλώ, παρακαλώ. Γιατί στην τροπολογία αυτή. Mm-hmm. Τι βάλανε. Υποχρεωτική την προσωρινή. Ναι. Είναι το δεύτερο άρθρο, το από κάτω. Συγγνώμη. Ναι. Μέχρι εχθές έκανε ο κύριος Χατζηδάκης αγώνα. Να υπάρχει και το πρώτο στάδιο του 360 και το 384. Προκαταβολής. Τώρα τι λέμε, τώρα μας λες για προσωρινή υποχρεωτική. Άρα τι δεν ήθελες την προσωρινή. Την προκαταβολή. Πες μας την προκαταβολή και τι θέλατε. Μπλέξιμο. Όταν σας λέγαμε ούτε η προκαταβολή βοηθάει. Κοίτα τώρα, δηλαδή εσείς οι ίδιοι έχετε πέσει σε ένα λούκι και παίζετε με εμάς. Που είναι ένα απλό θέμα. Μου δίνεις την ευκαιρία. Γιατί το κάνετε αυτό? Μου δίνεις την ευκαιρία για το σκέλος της προκαταβολής να σου δώσω άλλο ένα στοιχείο του ρεπορτάζ. Σήμερα, φίλες και φίλοι, Μεγάλη Τετάρτη, ξεκινά
η διαδικασία, όπως το Υπουργείο Εργασίας έχει δεσμευτεί, ξεκινάει η διαδικασία καταβολής χορήγησης της προκαταβολής συντάξεως. Είναι η πρεμιέρα ουσιαστικά. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Μετά από 2 μήνες που ψηφίστηκε η σχετική διάταξη, έγιναν οι έλεγχοι, υποβλήθηκαν αιτήσεις πρώτα, έγιναν έλεγχοι, επανέλεγχοι και ούτω καθεξής. Φτάσαμε στο σημείο σήμερα να δοθούν ποσά. Σε πόσους, περιμένουμε να δούμε το νούμερο. Τι χρήματα περιμένουμε το νούμερο. Ειδικές πληροφορίες λένε ότι θα είναι κάτω των 30.000 οι δικαιούχοι τελικά και τα ποσά θα είναι κάτω από 200 εκατομμύρια. Να δούμε. Πάντως, κάπου εκεί γύρω. Πόσοι από αυτούς. Που είναι τώρα η είδηση. Πόσοι από αυτούς ήταν προϋποθέσεις. Το Υπουργείο Εργασίας, οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Αυτό θα πω ακριβώς. Οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες που έκαναν τους ελέγχους και τους επανελέγχους της διαδικασίας εντόπισαν 4.000 περιπτώσεις. 4.330 περιπτώσεις. Μάλιστα, το ξέρεις ακριβώς το νούμερο. Ναι. Οι οποίες τι είναι, είναι περιπτώσεις εν ενεργεία συνταξιούχων που είχαν υποβάλει έτσι να πάρουν την προκαταβολή σύνταξης. Άρα, τι πήγαινε να γίνει εκεί, πήγαινε να γίνει η μανιέρα να δοθούν χρήματα σε μη δικαιούχους. Κόλπο. Και πόσους άλλους που δεν έχουν προϋποθέσεις που δεν το έχουμε δει. Ακριβώς. Αυτό δεν το λέτε. Λοιπόν, αυτή. Άρα, αυτή, μόνο από την προκαταβολή και σήμερα μας λέτε υποχρεωτικά ή προσωρινή. Φάσκετε και αντιφάσκετε μόνο σας. Έχετε μπερδευτεί. Σας είπαμε ότι τα 28 χρόνια στην πολιτική ευρωβουλευτής και βουλευτής και υπουργός δεν έχετε κολλήσει ένα αίσθημα. Δεν ξέρετε καθόλου τη διαδικασία. Το μόνο που κάνατε, πήγατε στα υπόγεια της Νικηφόρου που βγαίνει συντάξεις να δείτε τα αίσθημα αν είναι κολλημένα. Αφού δεν έχετε κολλήσει κανένα αίσθημα, τι να δείτε. Πρόσεξε, δεν το ξέρετε το αντικείμενο. Πρόσεξε να δεις να δώσουμε δεν και το άλλο στοιχείο. Δεν μπορείτε να δουλέψετε εάν δεν ξέρετε το αντικείμενο. Τώρα, ο σκοπός της διάλυσης της δημόσιας κοινωνικής ασφάλειας, εμείς σας το έχουμε πει. Δεν θα σας αφήσουμε. Όπως διαλύσετε την Ολυμπιακή, τη ΔΕΗ και τη ΛΑΡΚΟ. Δεν θα σας αφήσουμε, να το δείτε αυτό. Ό,τι νομοσχέδιο θα περάσετε, θα το πληρώσετε αυτό το θέμα. Να μην βάλει δηλαδή ο Σούπερμαν Χατζηδάκης άλλο ένα αστέρι στη στολή του, έτσι. Γιατί την περασμένη εβδομάδα στην Τούρκα. Εγώ το έχω πει ότι θα φύγει νύχτα. Εγώ το έχω πει. Δημόσιο, δεν το έχω πει. Τέλος, να δούμε. Και κάτι άλλο. Και θα τα λέμε πάντα εμείς αυτά. Εμείς δεν έχουμε προσωπικά με τον κύριο Χατζηδάκη. Με τον κύριο Μητσοτάκη. Τις πολιτικές έχουμε. Πρόσεξε τώρα να δεις. Για αυτούς τους 4.300. Γιατί μπορεί να κατηγορηθούμε. Σαφέστατα. Όχι, θέλει προσοχή αυτό. Να κατηγορηθούμε ότι εμείς είμαστε απέναντι σε μια κυβέρνηση. Και στην προηγούμενη ήμασταν απέναντι. Δεν σταματάμε εμείς. Θα σας πούμε εδώ για το. Δεν έχει γη σε 50.000. Για την επικουρική. Αυτό είναι υπόθεση που ξεκινάει από το 2015. Από το 2015. Από το 2015 έχουμε ασχοληθεί με αυτό. Δεν είναι υπόθεση μέχρι. Όχι, λέω για να. Θα τα πούμε και πιο κάτω. Και όχι μόνο. Δεν είμαι μόνο με αυτή την κυβέρνηση. Γιατί ο επανυπολογισμός του νόμου Κατρούγκαλου δεν είναι ιδέα. Ξεκινάει από 1η-1η-19. Από το 19 μέχρι τον καλοκαίρι ήταν η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Δεν κάνουμε διαχωρισμό. Προφανέστατα, για να στόχος, το ξεκαθαρίσουμε έτσι. Στόχος της εκπομπής είναι να ενημερώνει και να αναδεικνύει προβλήματα. Και δεν όχι, έχει σημασία. Δεν είναι κακό που το βάζω. Σωστό. Δεν έχει σημασία τα προβλήματα αν ξεκίνησαν σήμερα, αν ξεκίνησαν χτες, αν ξεκίνησαν πριν από 5 ή 10 χρόνια. Δεν είναι πολιτική η προσέγγιση, κομματική, ιδεολογική. Είναι ζήτημα αφετηρίας του όποιου προβλήματος. Σωστό. Εάν το πρόβλημα ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ, το αναφέρουμε. Αν ξεκίνησε πιο πριν επί κυβέρνηση Σαμαρά, το αναφέρουμε. Αν ξεκίνησε τώρα επί κυβέρνηση Μητσοτάκη, πάλι το αναφέρουμε. Για μας είναι το ίδιο. Αρκεί να λυθεί το πρόβλημα. Να βρεθεί λύση. Για αυτούς τους 4.300 που πάλι καλά το βρήκαν οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί, έτσι. Να θυμίσω ότι αυτοί που βρήκαν το πρόβλημα είναι οι ίδιοι που ο κύριος Χατζηδάκης τους χαρακτήρισε γραφειοκράτες. Ναι. Το πρόβλημα το βρήκαν όμως. Ναι. Η δαπάνη για αυτά, για αυτή τη μαϊμού διαδικασία που πήγαινε να γίνει, θα στήχιζε φίλες και φίλοι, πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή πήγαιναν να φύγουν 40 εκατομμύρια ευρώ κάτω από το τραπέζι, να πάνε σε τσέπες επιτίδιων που είχαν καταλάβει το κόλπο. Και ο κύριος Χατζηδάκης τι είπε. Δεν ξέρω τι είπε. Αντιλαμβάνομαι ότι ό,τι και αν είπε, σε κάθε περίπτωση οφείλει να πήγε να ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που το βρήκαν το πρόβλημα. Έτσι. Αυτό δεν το είπε. Αφού έχει σκοπό. Αυτό δεν το είπε. Μα αφού έχει σκοπό. Κοιτάξτε να δείτε. Το έχουμε αναλύσει. Όταν θέλουμε κάτι να διαλύσουμε, πρέπει να το απαξιώνει. Να το αποξιώνεις, να λέει ο πολίτης, γιατί μου έστειλε ένα μήνυμα ένας κύριος, ξέχασα να το πω. Κύριε Χατζόπουλο, λέει, γιατί κάνετε έτσι, εμείς θα να πάρουμε τη σύνταξή μας. Όταν του εξήγησα όμως, ξέρεις τι μου είπε, κάνετε καλά, ας καθυστερήσει η σύνταξή μου και ένα μήνα, και δύο και τρεις. Πράτετε σωστά, αυτό δεν θα το ξεχάσω. Η ενημέρωση είναι το πάνω. Φυσικά, και το έχουμε ξαναπεί,
Δεν μας δίνεται δυνατότητα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να πούμε τις απόψεις μας. Αυτό είναι θέμα δικό τους που δεν μας καλούν. Εμάς πάντως, να ξέρετε, όποιο κανάλι μας καλεί, πηγαίνουμε γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε. Είχες μια παρέμβαση την περασμένη εβδομάδα. Και χθες το έπαιρνε. Και χθες πάλι παρέμβαση. Πάμε παρέμβαση. Ναι. Εμείς, όποιο κανάλι. Και την περασμένη εβδομάδα στο Blue Sky. Αρχίζει σιγά σιγά. Θα λέμε την. Αρχίζουν να συνθυμούνται σιγά σιγά. Ίσως γιατί αρχίζουν να διαπιστώνουν του λόγου το αληθές, έτσι. Την πραγματικότητα, είπαμε, θα λέμε. Uh-huh. Είμαστε αποφασισμένοι γι' αυτό και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Εάν διαπιστώσετε στην εκπομπή μας ότι εμείς ο σκοπός μας είναι άλλος, θα ήθελα πάρα πολύ να μας στείλετε εδώ μηνύματα και να μας πείτε πολύ τι μας λέγατε τότε. Πολύ σωστά. Εμείς είχε... δεν είμαστε αυτοί που λένε πολύ ψέματα. Σωστά. Και είχε δίκιο ο συνταξιούχος που άσκησε κριτική, όπως λες. Γιατί ακριβώς έπρεπε να του το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα για να αντιληφθεί. Εμείς τι είπαμε. Πολύ καλά έπρεπε. Τα ακούγονται όλες. Για να αντιλαμβάνεται και τι συμβαίνει. Τα ακούγονται όλες οι απόψεις. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Αυτό είναι. Κακό. Ασφαλώς. Εμείς, τώρα όμως ένα άλλο θέμα. Εμείς δεν φέραμε τους δικηγόρους. Δεν είπαμε καλημέρα στα παιδιά του Κόλλερ. Δεν είπαμε. Να πούμε. Έτσι που είναι και μεγάλη εβδομάδα και εργάζονται εδώ. Να ευχαριστήσουμε και κάτι άλλο. Έχουμε ένα κενό το οποίο δεν το λύσαμε ακόμα, να το λυθεί. Ναι, εντάξει, είναι θέμα χρόνου. Ένα κενό θέμα χρόνου. Είναι θέμα να χρόνου. Έχουμε να και τον τρίτο καλεσμένο. Βεβαίως. Δεν έχουμε καλέσει δύο τις εκπομπές, γιατί προσπαθεί εδώ ο ιδιοκτήτης του The Caller. Είναι μια διαδικασία, θέλει είναι μια να μας θέλει το χρόνο της. Θα δείτε ότι θα έχουμε απευθείας πρόσωπα που θα κάνουμε και διάλογο και θα μας ενημερώνουν. Ναι, θα αποκτήσει άλλη δυναμική. Θέλω να αυτό είναι θέμα πορεία. Στην πορεία, Βασίλη μου, mm-hmm. μπορεί να συγχεστεί οι συνταξιούχοι ή να έρχεστε να μιλάτε. Ασφαλώς. Να ακούσουμε τις απόψεις μας. Ασφαλώς. Δεν θα το αφήσουμε αυτό μόνο εγώ και ο Βασίλης. Όχι, βέβαια. Και ούτε οι ειδικοί. Θα βγει και ένα συνταξιούχο. Να πείτε. Μπορεί να θέλει να μας βρει. Δεν πειράζει. Όμως. Να μας βρει, κάτσε. Όχι, θέλει να μας βρει με την έννοια ότι. Εμείς λέμε μόνο ένα κομμάτι και δεν λέμε το άλλο. Να υπάρχει, να υπάρχει όχι, αντιπαράθεση απόψεων. Βεβαίως. Σε επίπεδο όπως. Αντιπαράθεση απόψεων να υπάρχει, βέβαια. Αυτό δεν το κάνουμε ποτέ άλλο. Πάντα κρατώντας ένα επίπεδο. Να επανέλθω λίγο στα στοιχεία του συστήματος Atlas. Mm. Που μας βγάλανε πράγματι τον Ιανουάριο 143.000. Λένε τα συστήματα, λένε τα τελευταία στοιχεία, ότι ήταν περίπου 16.000 οι συντάξεις που απονεμήθηκαν εκείνον τον μήνα, τον Ιανουάριο. Όταν πέρσι ήταν 12, πρόπερσι ήταν 11, τον αντίστοιχο μήνα. Και άρα πάει καλύτερα το σύστημα. Μάλιστα, πάει καλύτερα το σύστημα. Το πρόβλημα όμως, που εμέσως πλην σαφώς το παραδέχεται και το Υπουργείο, αλλά δεν το λέει, το πρόβλημα είναι στις αιτήσεις που έρχονται. Έτσι. Η προβολή που κάνουν, έτσι ακριβώς. Η προβολή που κάνουν είναι ότι φέτος, το 2021, θα υποβληθούν περισσότερες από 155.000 αιτήσεις. Εκεί πάει. Κάνουν λάθος. Θα είναι χειρότερο το νούμερο. Θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Και ο λόγος, γιατί το λένε, το φωτογραφίζουν, αλλά το αφήνουν έτσι. Ο λόγος είναι το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς, φίλες και φίλοι. Το 2021 είναι μια πολύ κρίσιμη χρονιά. Ναι. Από 1/1/22 αλλάζουν επισήμως τα όρια ηλικίας. Είναι απόφαση που έχει ληφθεί από το 2015. Είναι ένα θέμα με τον νόμο Στρατούλη. Που παίζεται. Ναι, έχει ληφθεί όμως η απόφαση για να αλλάξει αυτό. Κανένας, πρέπει να βγει άλλος νόμος. Δεν έχουν πει θα φέρουν άλλο νόμο. Κανένας, με βάση αυτά που ισχύουν θα σήμερα. Ρισκάρει, να το πούμε. Έτσι. Που έχει προϋποθέσεις. Κανείς δεν θα ρισκάρει λοιπόν να μείνει από πρώτη φορά μέσα στο σύστημα. Έχει προϋποθέσεις για να φύγει. Και να φάει 3, 4, 5, 10 χρόνια στο κεφάλι για να φύγει. Κανένας δεν το κάνει. Αφού έχει προϋποθέσεις τα ξεδότηση δεν έχει νόημα. Αυτό οι φίλοι που μας βλέπουν και ειδικά οι ασφαλισμένοι που είναι κοντά στη σύνταξη. Θα το κρίνουν και θα το αποφασίσουν το τελευταίο διάστημα. Θα περιμένουν δηλαδή να δουν, θα αλλάξουν όμως. Θα έρθουν πιο γρήγορα. Πρέπει άμεσα. Θα βλέπουν ότι δεν αλλάζει. Και από Σεπτέμβριο και μετά. Πρέπει άμεσα να πάρουν. Εκεί, τα παιδιά, εκεί θα ζωρίσει ακόμα περισσότερο. Να πάρουν τα 683 άτομα, να είναι ακριβώς. Και έτοιμα ώστε άμεσα να μπορούμε να λύσουμε αυτό το θέμα. Η ίδια την τροπολογία που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή το Υπουργείο Εργασίας και υπερψηφίστηκε από την κυβερνόσα παράταξη. Μόνο. Στην ίδια την τροπολογία, τονίζεται ρητά ότι αφού φτιαχτεί το Μητρώο με τους πιστοποιημένους δικηγόρους και λογιστές, μετά θα υπάρξει διάρκεια επιμόρφωσης και εκπαίδευσής τους. Και δεν ορίζεται το χρονικό διάστημα αυτής. Λέει, θα έρθει μια υπουργική απόφαση που θα λέει το χρόνο και το είδος της επιμόρφωσης. Κάτσε να δούμε πόσα. Άρα, άμεσα. Κάτσε να δούμε πόσα λεφτά θα λέει. Να βοηθήσουμε τον κόσμο. Και έχουμε και την αμοιβή. Έχουμε και την αμοιβή. Εκεί θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εκεί θα γελάσει το παρδαλό κατσίκι. Γιατί στην τροπολογία, φίλες και φίλοι, πάλι δεν ορίζεται η αμοιβή των δικηγόρων και των λογιστών. Λέγεται μόνο ότι θα έρθει η νεότερη υπουργική απόφαση και θα καθοριστεί εκεί έτσι. Ο τρόπος και το είδος της αμοιβής τους. Και μάλιστα,
ο λαλίστατος κατά τα λοιπά κύριος Χατζηδάκης, είπε ότι θα, σε πρόσφατη τηλεοπτική του παρουσία, είπε ότι θα συνεργαστεί με τους συλλόγους για να αποφασίσουν από κοινού την αμοιβή. Μου κάνει εντύπωση που πρώτα έρχεται μια τροπολογία και στη συνέχεια ξεκινάει η συζήτηση με τους συλλόγους για το είδος της αμοιβής τους. Θα έπρεπε αυτό να είναι προγενέστερο. Αλλά ο ίδιος ξέρει καλύτερα. Ήδη οι δικηγόροι διαφοροποιήθηκαν. Η αλήθεια είναι αυτή. Να δούμε. Μήπως η αμοιβή μετά αλλάξει λίγο τη διαδικασία. Μήπως είναι τέτοια η αμοιβή. Αν δεν φύγει το κομμάτι της ευθύνης μετά από 30 μέρες. Ό,τι και αμοιβή είναι να είναι, δεν μπορούν οι δικηγόροι να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Και η αμοιβή είναι μεγάλο ερωτηματικό. Και η συμμετοχή είναι μεγάλο ερωτηματικό. Μα το είπανε την Πέμπτη με το δελτίο τύπου, το έχουμε εδώ. Είπαν ότι εμείς διαφωνούμε και δεν θα συμμετέχουμε. Να δούμε. Πού θα πάει η δουλειά. Εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθούμε. Να πάμε τώρα μετά. Να πάμε στο σάλο που προκάλεσε το δίκτυο. Το δίκτυο προκάλεσε σάλο πριν από 2 μέρες. Επανέφερε το θέμα του επανυπολογισμού των συντάξεων. Έγινε πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες. Έχει φέρει και την εφημερίδα. Ναι, είναι πρωτοσέλιδο. Ναι. Λάθος το λάθος. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε και τη Δημοκρατία. Και όχι μόνο τη Δημοκρατία, και στην εφημερίδα των συντακτών υπήρχε αναφορά και χτύπησε στην σελίδα. Πράγματι. Έγινε συζήτηση. Χαμός με την έννοια ότι πραγματικά έχουμε δίκιο και ακόμη η κυβέρνηση δεν μας κάνει απολύτως, δεν προχωράει. Και τι είπαμε, επειδή έχουμε και τα παραδείγματα να τα δείξουμε, θέλω να σας πω πρώτα, για να το καταλάβουμε, το έχουμε πει πολλές φορές. Όταν σε 600.000 συνταξιούχους δεν είναι σωστός ο πρώτος επανυπολογισμός του νόμου Κατρούγκαλου, με τις διαφορές που παρουσιάζονται, δεν μπορεί να γίνει ο δεύτερος. Ο επανυπολογισμός του νόμου Βρούτσι από 30 έως 42 έτη. Γιατί αυτό ο τίτλος δηλαδή που λέει από λάθος σε λάθος είναι πολύ σωστός τίτλος. Έτσι. Ναι, είναι πραγματικά. Πράγματι, από το ένα λάθος καταλήγουμε και στο επόμενο λάθος. Και εκ των πραγμάτων, άρα δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα, θα γίνει κόλαση και δεν θα μπορεί κανένας να δει τι ακριβώς έχει γίνει. Και τι λέμε, να γίνει ο επανυπολογισμός σωστά ο πρώτος. Σαλώς. Γιατί ο επανυπολογισμός με τα παραδείγματα θα σας πούμε σήμερα, έχουμε ο λάθος επανυπολογισμός. Να τονίσουμε πρώτα απ' όλα ότι αυτό κοστίζει 576 εκατομμύρια. 500, αυτή τη στιγμή. 576 εκατομμύρια. Με βάση τις προβολές που έχει κάνει η ομάδα εργασίας του δικτύου, έτσι. Ναι. Και σήμερα το χρέος είναι 278.400.000. Γιατί είναι 278? Γιατί τα 576 εκατομμύρια είναι 1/5 κάθε έτος και το έχουμε αναλύσει. Έχουμε μπροστά είναι, μας... Είναι η τελευταία κάρτα, έτσι. Είναι η τελευταία κάρτα, για να τη βλέπουν και ακριβώς, όλοι οι συνταξιούχοι. Ακριβώς. Την έχουμε? Ναι, την έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Άρα, κάναμε μία μελέτη πόσο είναι ο μέσος όρος που μας χρωστάνε. Ο μέσος όρος είναι 80 ευρώ. Το διαιρέσαμε δια 5, επί μήνα, επί 60 μήνες, επί 5 χρόνια και βγάλαμε ότι το κόστος είναι 576 εκατομμύρια. Να υπενθυμίσουμε στους φίλους συνταξιούχους. Τώρα μιλάμε για 2 χρόνια. Χρειάζεται 5 χρόνια για να επιστρέψει η διαδικασία. Έτσι, για βάζει τον νόμο. Βάζει τον νόμο. Τα 576 εκατομμύρια. Γι' αυτό σήμερα την πενταετία. 278.400.000. Ακριβώς. Δηλαδή, εκτός το λάθος. Όταν παρέλθει η πενταετία, θα έχουμε φτάσει στα 576. Εκτός το λάθος. Έχουμε χάσει ήδη 278.400.000, μας χρωστάνε δηλαδή. Αυτό πάμε να δείξουμε και εμείς θέλουμε και το λάθος να διορθωθεί και τα χρήματα που πραγματικά να αποδοθούν, σήμερα, να αποδοθούν σωστά. Να αποδοθούν, γιατί δεν είναι άρα, λίγα τα χρήματα, μην αποτιμάτε. Άρα μου επιτρέψα σε διακόψω, οι τοποθετήσεις που κάνει το Υπουργείο Εργασίας, διαστόματος Χατζηδάκη πάντα, λέγοντας ότι είμαστε έτοιμοι Ιούνιο-Ιούλιο θα δώσουμε τα ποσά στους δικαιούχους για τον επανυπολογισμό. Θα είναι λάθος. Ή θα έχουν λάθη, αυτό θέλω να πω. Ή θα έχουν λάθη μέσα, οπότε θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Στους 600.000. Ή θα δοθούν μόνο στους νέους, μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, που είναι νέους, περίπου 50.000. Στους νέους μπορεί να δοθεί, διότι δεν έχει τον επανυπολογισμό. Μπράβο. Στους νέους. Μπορεί λοιπόν να αφορά ελάχιστους. Σωστά το είπε ο Βασίλης. Στους νέους δεν θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα που βάζουμε εμείς. Δεν υπάρχει θέμα Κατρούγκαλου. Το πρόβλημα θα είναι στους παλιούς. Γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου έλεγε πριν 13/5 του 16 και μετά. Που ξεκίνησε ο νόμος Κατρούγκαλου. Άρα μετά το νόμο Κατρούγκαλου, και σε ευχαριστώ πολύ που το διορθώσαμε αυτό, να μην γίνει παρεξήγηση του συνταξιούχους, και τώρα θα ήθελα να πάμε και σε 2 παραδείγματα που έχουμε κάνει. Είμαστε έτοιμοι το πρώτο παράδειγμα. Λοιπόν, στο πρώτο παράδειγμα
Το έχουμε φτιάξει υπό μορφή πίνακα, φίλες και φίλοι. Μας δίνει έναν συντελεστή αναπλήρωσης που θα έπρεπε να είναι στο 68,3%, έτσι, ενώ είναι στο 37%. Να σε διακόψω. Βεβαίως. Το 63,3, ναι, δείτε εκεί που λέει προσάρτηση κύριε σύνταξη, έχουμε βάλει το συντελεστή πώς έφτασε εκεί. Mm-hmm. Σας το έχουμε αναλύσει. Ακριβώς. Αν το είδατε. Μιλάμε για ημέρες ασφάλισης πάνω από 11.000. Προσάρτηση κύρια σύνταξη. Έχουμε βάλει τα έτη, έχουμε βάλει τη μονάδα, mm-hmm, έχουμε βάλει την προσάρτηση. Και γι' αυτό φτάνει στο 68,30. Το λέω αυτό γιατί η φίλη σου η Χριστίνα μου είπε, Νίκο, πρέπει να το αναλύσουμε πιο πολύ. Και δεν, να τη ανάλυση. Δεν έχει άδικο. Ναι, να τη ανάλυση. Δεν έχει άδικο. Να τη ανάλυση. Γιατί σου λέει, γιατί ο κύριος στο παράδειγμα 1 έχει 68% και στο παράδειγμα 2 έχει 44,99%. Σωστά. Είναι το επιπλέον ασφάλιστρο. Σωστά, όχι, σωστά το λέει για να το καταλάβετε. Τι έχουμε πει, έχουμε 4 σημεία. Είναι. Η προσάυξηση του ασφαλίστρου, mm-hmm, τα βαρέα. Τα βαρέα, ακριβώς. Η παράλληλη ασφάλιση που δεν το έχουμε κάνει ακόμη. Και πρέπει να προστίθεται στη διαδικασία. Δεν την έχουμε ολοκληρώσει σαν πρόγραμμα. Γιατί δεν έχουμε βρει συνταξιούχους που έχουν φύγει πριν τον νόμο Κατρούγκαλου και έχουν παράλληλη ασφάλιση. Οι πιο πολλοί το έχω πει. Δεν το ξέρουν. Δεν το ξέρουν. Δεν έχουν κρατήσει τα σημάδια. Και χάνουν χρήματα κάθε μήνα χωρίς να το ξέρουν. Χωρίς να το ξέρουν. Mm-hmm. Ναι. Άρα το λέω αυτό, συνέχισε. Εδώ λοιπόν. Το λέω για να το καταλάβει ο κόσμος πώς βγαίνει ο συντελεστής αναπλήρωσης. Ναι, ναι. Πάμε. Εδώ λοιπόν, στο παράδειγμα το πρώτο, με βάση τον σωστό συντελεστή αναπλήρωσης, προκύπτει μια αρνητική προσωπική διαφορά 610,81 ευρώ και ένα καταβαλλόμενο ποσό 1396,19. Εάν ήταν με το σωστό τρόπο, με τον λάθος τρόπο, προκύπτει σύν 87,56 ευρώ προσωπική διαφορά και καταβαλλόμενο ποσό 1274. Ουσιαστικά, από τον νόμο Βρούτση, με σωστή εφαρμογή, η αρνητική προσωπική διαφορά, όπως φαίνεται στο δεξιό κομμάτι του παραδείγματος, είναι 722,32 ευρώ. Σωστό. Ενώ με τη λάθος εφαρμογή είναι μόλις 24,66 ευρώ. Σωστό. Είναι τεράστιο το μέγεθος, έτσι. Τεράστιο το νούμερο. Τεράστιο το μέγεθος. Τεράστιο. Στο δεύτερο παράδειγμα μας. Στο δεύτερο παράδειγμα μας, ο σωστός συντελεστής αναπλήρωσης. Στο δεύτερο παράδειγμα, Βασίλη μου, έχει μόνο βαρέα. Ακριβώς. Άρα το η διαφορά είναι 9,7 μονάδες. Ναι, είναι το 3,6. Το 3,6 είναι η αύξηση στα βαρέα. Λοιπόν, το σωστό είναι το αριστερό σκέλος. Θα έπρεπε να είναι ο συντελεστής αναπλήρωσης 44,99, όμως είναι 35,29, όπως φαίνεται στο δεξιό σκέλος του παραδείγματος. Αν προσθέσουμε εθνική σύνταξη, ανταποδοτική, όλα, μας βγαίνει μια προσωπική διαφορά στην αριστερή περίπτωση μόλις 9,80 ευρώ. Σωστή. Και μια καταβαλλόμενη σύνταξη 1356,89. Όμως, στην άλλη πλευρά που είναι λάθος ο υπολογισμός, η προσωπική διαφορά είναι 206,62 και η καταβαλλόμενη σύνταξη 1354,93. Άρα, όπως φαίνεται στο δεξί κομμάτι της οθόνης μας, η προσωπική διαφορά με τη σωστή εφαρμογή θα έπρεπε να είναι 131,39 ευρώ, ενώ είναι 85,03. Άρα υπάρχει μια απόκληση. 85. Θετικό. Θετικό. Άρα είναι μια απόκληση πάνω από 210. Αρνητικό. Πάνω από 210 ευρώ, έτσι. Που σημαίνει ότι και εδώ η διαφορά είναι πάλι πολύ μεγάλη. Αυτά είναι δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Τώρα θέλω να σας πω κάτι, γιατί θα ρωτήσει κάποιος. Κύριε Χατζόπουλε, πώς βγάλατε ο μέσος όρος το 80? Είναι απλό. Το έχεις πει και την προηγούμενη φορά, επανέλαβε το. Είναι σωστό. Το από τις 500-700 υποθέσεις χιλίες που έχουμε κάνει, πήραμε το μέσον όρο, mm-hmm, ενδεικτικά, δεν μπορούμε να είμαστε και τέτοιοι. Ναι, ναι. Εκεί ήταν 130. Mm-hmm. Εμείς βάλαμε 80 για να είμαστε σίγουροι. Σωστό. Στην με έκπτωση ουσιαστικά είναι 80. Μπορεί να είναι παραπάνω. Μπορεί να είναι παραπάνω το 80, έτσι. Να είναι 90, να είναι 110. Με την πλέον αισιόδοξη πρόβλεψη είναι 80. Έτσι κάναμε, για να έχουμε ολοκληρωμένη. Πάντα έτσι δουλεύουμε. Mm-hmm. Για να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη. Είναι σωστή η τοποθέτηση της ομάδας εργασίας που έχει το δίκτυο, γιατί με αυτόν τον τρόπο πιάνει όλες τις πλευρές. Είναι πολύ σωστή. Όμως το δίκτυο που ανακοίνησε το θέμα του επανυπολογισμού και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Υπουργείου. Τι προτίθεται να κάνει έτσι ώστε να προλάβει να διορθώσει τα κακοσκήμενα, για να μην φτάσουν οι συνταξιούχοι να παίρνουν. Καλημέρα, Χαρά. Καλημέρα, Δημήτρη. Λάζαρε. Θανάση. Να είστε καλά. Απόλαυσε το. Υγεία. Υγεία. Τα είδα και εγώ διάφορα. Πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, όμως το ξεχάσαμε.
πρέπει να σας ευχαριστήσουμε. Κάθε εκπομπή θα σας ευχαριστήσουμε. Αμέ. Διότι βεβαίως, τα τηλέφωνα, τα email, ο αγώνας που κάνουμε να σας ενημερώσουμε και εμείς είναι μεγάλος. Πρέπει να σας πω, μην το ξεχάσω, ότι οι αγωγές μας που δεν έχουν γίνει, όσοι δεν έχουν κάνει αγωγές, έχουν το δικαίωμα να κάνουν μέχρι τέλος του έκτου. Τέλος έκτου οι αγωγές, γιατί 2 μήνες από τη λήξη των μέτρων. Ναι, μιας και έχουμε παράδειγμα στο μέτρο. Άρα όσοι δεν έχετε κάνει αγωγές, πρέπει άμεσα, το ξαναλέμε, ή σε εμάς στο δίκτυο που έχουμε ομάδες, ή σε όποιον άλλο δικηγορικό γραφείο, ή σε όποιον άλλο δικηγόρο. Προσέξτε, εμείς ο σκοπός μας είναι ένας, να κάνουμε όλοι αγωγές. Γιατί δικαιούμαστε αυτά που μας κόψανε. Και αν δεν είμαστε εμείς, το 11μηνο αυτό που έδωσε η κυβέρνηση, δεν θα το παίρναμε. Εμείς πήγαμε στο ΣΤΕ, εμείς ξαναπήγαμε 15 Γενάρη. Που δεν το έδωσε σε όλους. Έδωσε μόνο έτσι στο 40-93-40-51. Έδωσε μόνο τώρα στο 1 εκατομμύριο από τους συνταξιούχους. Και στο 1,5 έτσι εκατομμύριο δεν έδωσε τίποτα. Ούτε ένα έτσι ευρώ. Έτσι. Ποιος? Αυτοί που, αν θυμάστε, δεν είναι κακό να το λέμε, η προηγούμενη κυβέρνηση μας έδωσε τα κομμένα δώρα. Αλλά ήταν ένα δις, το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης μας έλεγε ότι είναι ψίχουλα. Και ήρθε ο ίδιος και έκοψε τα ψίχουλα. Ήταν ένα δις, δεν ήταν λίγα τα χρήματα. Τέλος πάντων. Απλώς το λέμε για την ιστορία, εμείς εδώ είμαστε, κύριε Μητσοτάκη. Θα λέμε την πραγματικότητα και το γνωρίζετε πολύ καλά εσείς. Το ενιαίο δίκτυο όμως ασχολήθηκε και με ένα δεύτερο θέμα. Έτσι, μεγαλοβδομαδιάτικα είχε δώρα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Για τους συνταξιούχους και για την πολιτική ηγεσία. Είναι πολύ σοβαρό. Γιατί ακριβώς. Θα το αναλύσουμε τώρα. Εδώ τώρα θέλω την ανάλυση σου. Αφορά επικουρικές συντάξεις, αφορά 50.000 κόσμο. Σωστό. Έχει γίνει λάθος. Ένα λάθος που έχει ξεκινήσει από το 2015. Σωστό. Και συνεχίζεται. Και αναφέρεται το λάθος αυτό ακόμα και για αναπηρικές συντάξεις με ποσοστό αναπηρίας κάτω του 80%. Είναι σοβαρό το θέμα. Ακριβώς. Ακούστε λίγο για να το καταλάβει όλος ο κόσμος. Από 1η-1η του 2015 οι επικουρικές, οι μειωμένες κύριες, μιλάμε για αυτοί που πήραν μειωμένη στην κύρια, έρχεται το ταμείο και λέει από 1η-1η του 2015, ανεξάρτητα δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για μειωμένες συντάξεις, αυθαιρετεί και λέει όλες οι συντάξεις που έχουν υποβάλει συνταξιούχοι από 1η-1η του 2015 για επικουρική και έχουν πάρει μειωμένη στην κύρια, προσέχτε αυτό που σας λέω, μιλάμε για 50.000 συνταξιούχοι, έρχεται και λέει ότι κύριε εγώ θα σας δώσω μειωμένη σύνταξη. Και την επικουρική. Και την επικουρική. Η μειωμένη σύνταξη δυστυχώς δεν είναι με τον τρόπο που είναι η κύρια που έχει μέχρι 30%. Έχει μέχρι και 100 και 120% μειωμένη σύνταξή τους. Γιατί έχει ένα συντελεστή που υπάρχει και βγαίνει έτσι η μειωμένη. Χωρίς, το λέω, να υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, προσέξτε. Εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι, είχαμε ενημερώσει από το 2016, τέλος 2015-2016, την πολιτική ηγεσία. Το λέω αυτό γιατί θυμάστε την προηγουμένως. Ποιους αφορά, εμείς, το λες εδώ στο δελτίο τύπου, ποιους αφορά, αφορά αυτούς που έχουν ηλικιακό όριο χαμηλότερο της πλήρους σύνταξης. Και αφορά και αυτούς που είναι σε σύνταξη αναπηρίας, όπως είπαμε προθύστερα, με ποσοστό κάτω του 80%. Σωστό. Εκεί έχουν εντοπιστεί τα λάθη. Και σας είπα, όπως σας είπα και προηγουμένως, ότι εμείς είμαστε διαχρονικοί εδώ. Αυτό το έχουμε βάλει τέλος του 2015 με αρχάς του 2016. Για ποιο λόγο? Γιατί από 1η-1η του 2015 δεν είχε βγει, αν θυμάστε, μειωμένη σύνταξη. Βγήκε περίπου αρχάς του 2016. Γι' αυτό το βάλαμε. Το εντοπίσατε τότε. Το εντοπίσατε. Το αναδείξατε. Είμαστε αυτοί που έχουμε συνέχεια και το λέμε. Στείλατε επιστολές προς την τότε πολιτική ηγεσία, προς την κυρία Αξιόγλου, προς τον κύριο Κατρούγκελο και μετά προς την κυρία Αξιόγλου. Βρούτσι. Μετά στον κύριο Βρούτσι και τώρα στείλατε το και στον κύριο Χατζηδάκη. Ότι έχουμε ενημερώσει όλους. Και τώρα στέλνετε και στον κύριο Χατζηδάκη. Το γράφουμε ότι έχουμε ενημερώσει. Να δούμε ποιος θα ενδιαφερθεί. Το γράφουμε ότι έχουμε ενημερώσει όλους. Βέβαια. Γιατί εμείς, σας το είπα και πάλι, ότι δεν σταματάμε. Έχουμε μια συνέχεια και προχωράμε. Τι σημαίνει τώρα αυτό το πράγμα? Καλό όλους τους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν πάρει μειωμένη σύνταξη στην κύρια και ταυτόχρονα μειωμένη στην επικουρική να έρθουν από το δίκτυο, θέλουμε την αρχική απόφαση ταξιοδότησης, την απόφαση της επικουρικής, για να τους εξηγήσουμε τη διαφορά και τι πρέπει να κάνουμε με αυτό το θέμα. Θα γίνει τσεκάρισμα ουσιαστικά για ποιες περιπτώσεις υπάρχει λάθος. Πρέπει να σας πω ότι ήδη
Έχουμε μιλήσει με τον κύριο Μπούρλο, είναι γνώστης. Να μας βοηθήσει και ο Δημήτρης να δούμε πώς θα το πατρέψουμε. Πάντως πρέπει να σας πω ότι υπάρχει συνταξιούχος που έχει χάσει και 200 ευρώ το μήνα. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Και πιο πολλοί που με παίρνουν τηλέφωνο μετά την ανάρτηση. Το έχει το δίκτυο το στοιχείο, έτσι. Ναι, μετά την ανάρτηση που κάναμε, με έχουν πάρει πάνω από 20 με 30 συνταξιούχοι. Φανταστείτε τι γίνεται. Πρέπει να σας πω ότι οι πιο πολλοί δεν το γνωρίζανε. Ότι δεν υπάρχει νόμος. Το θέμα είναι, ξέρετε, που εκεί δεν υπάρχει νομοθετική νόμος που να γίνονται μειωμένα στις συντάξεις. Αφού δεν υπάρχει, είναι αδύνατο υπάλληλοι και το Ταμείο να δίνει μειωμένες συντάξεις. Είναι πρόβλημα αυτό. Άρα είναι μεγάλο ζήτημα, σας παρακαλώ πολύ. Και ανοίγει μετάλλια το δίκτυο. Καλημέρα από τον Νίκο, από τα Γιάννενα. Βλέπω εκεί χτυπάνε. Από την Άρτα. Βλέπω εκεί χτυπάνε. Από την Άρτα, γιατί έχει συνάδελφός μου αυτό το πρόβλημα από την Άρτα. Το έχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι το έχει και η γραμματέα του δικτύου μας. Υπόπη μου ρίχνει. Το ίδιο ζήτημα αυτό. Και τις υπόπεις δώσανε μία μένη σύνταξη στην Ελλάδα. Έσκασε και εκεί το πρόβλημα. Δε. Και εκεί το έχουν πολλοί, είπαμε, το έχουν όλοι οι συνταξιούχοι που έχουν πάρει μειωμένη στην κύρια, δεν πρέπει να πάρουν μειωμένη στην επικουρική από 1η-1η-15. Γι' αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους να απευθυνθούν στο δίκτυο. Είμαστε εκεί. Πρέπει να σας πούμε όμως ότι θα είμαστε κλειστοί μέχρι την Τετάρτη. Από την Πέμπτη του Πάσχα και μετά λόγω, δεν είναι καθόλου, γιατί μπορούμε να παίρνουμε τηλέφωνα και να μην το σηκώνουμε. Το κινητό μου το γνωρίζετε. Αν θέλετε κάτι και είναι σοβαρό, μπορεί να με ενοχλήσετε. Παρ' όλα αυτά, είναι κακό. Υπάρχουν τα mail, ακόμα και κλειστό να είναι το δίκτυο, μπορούν να σταλούν ενημερωτικά από τους συνταξιούχους. Εννοείται, αυτό θα το δει. Το δίκτυο θα τα δει όλα αυτά αμέσως μετά, με το που θα επιστρέψει μετά τις διακοπές του Πάσχα. Να σας πούμε και θα τα κωδικοποιήσει και θα τα αναλύσει κιόλας. Πριν το κλείσουμε το θέμα αυτό, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν το αφήσουμε έτσι. Θα επαναφέρουμε και την επόμενη φορά θα το αναλύσουμε και με παραδείγματα. Θα έχουμε παραδείγματα να δείτε πόσο έπρεπε να πάρει ο συνταξιούχος. Όπως κάναμε και στο Ελλάδα. Παίρνει με τη μείωση. Δεν είναι 30% η μείωση. Προσέξτε. Είναι λάθος τρόπος υπολογισμού σε μείωση. Και δεν υπάρχει και νόμος με αυτό που κάνει. Παρανομούν. Πρέπει να το τακτοποιήσουν και άμεσα πρέπει να το τακτοποιήσουν, γιατί εδώ είναι ένα ανοιχτή πληγή. Ένα θέμα ανοιχτή πληγή. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο ζήτημα. Πάντως να ξέρετε ότι, και το βλέπετε και μόνοι σας, ότι εμείς δεν αφήνουμε τα θέματα και μπαίνουμε στην ουσία του θέματος. Πες μου τώρα τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Εκεί θέλω. Την άλλη εβδομάδα, μετά τις εορταστικές μέρες του Πάσχα, είναι κρίσιμη εβδομάδα για τα εργασιακά. Αρχίζει να έρχεται ψηλά η κόντρα της πολιτείας, της κυβέρνησης δηλαδή, με τους πολίτες. Ανεβαίνει πολύ το θέμα. Και δεν ανεβαίνει μόνο σε κομματικό επίπεδο, ανεβαίνει και σε συνδικαλιστικό επίπεδο. Παντός. Και ανεβαίνει και στο ίδιο το επίπεδο της κοινωνίας. Όποιος κινείται μέσα στην κοινωνία αντιλαμβάνεται όλο αυτό που έχει γίνει, φίλες και φίλοι. Όλη αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει με το οκτάωρο. Με το οκτάωρο. Με το δεκάωρο. Το οκτάωρο πάει να γίνει δεκάωρο, ναι, αυτό λέω. Το δεκάωρο. Ανοίγει θέμα αυτό. Η κυβέρνηση ότι το δεκάωρο θα είναι καλύτερο για εσάς, δηλαδή για εμάς. Δηλαδή δεν θα κάνουμε τα παιδιά μας παιδιά, δεν θα ασχοληθούν με τίποτα άλλο, θα ασχοληθούν μόνο με τη δουλειά. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αν και είμαστε συνταξιούχοι, πρέπει να σας πω ότι θα συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις όλες αυτές που θα γίνουν από τα συνδικάτα. Είμαστε μαζί τους, γιατί και εμείς έχουμε τα παιδιά μας, έχουμε τα εγγόνια μας και είναι αδύνατο να αφήσουμε αυτά τα κακουργήματα να περάσουν. Θυμίζω ότι εκτός από το οκτάωρο υπάρχει θέμα με τις υπερορίες που πρέπει να αποσαφινιστεί. Όταν θα έρθει το νομοσχέδιο, εάν έρθει όπως έρθει, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί τι γίνεται εκεί. Γιατί αφήνει οι διαρροές που έχουν γίνει, αφήνουν ανοιχτό, ορθάνοιχτο παράθυρο να τελειώνουμε και με τις υπερορίες, να τελειώνουμε και με την αργία της Κυριακής, να μεταφέρονται όλα αυτά σε μια λογική διευθέτησης με τον εργοδότη. Πάνε να τα διαλύσουν. Στη λογική ότι πάρε περισσότερες μέρες άδεια, παιδί μου. Πάρε περισσότερες μέρες ρεπό, παιδί μου. Έχουν υπογράψει πολιτικά συμβόλαια. Να σου πω. Τι εννοώ πολιτικά συμβόλαια, για να μην παρεξηγηθώ. Διάλυση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Διάλυση της εργασίας. Αυτό πάνε να κάνουν. Αυτό εννοώ πολιτικά. Να σου πω το εξής. Συμβόλαια, έτσι. Γιατί πολλές φορές. Όχι οικονομικά, μην παρεξηγηθούμε. Πολλές φορές η πολιτεία και η κυβέρνηση απέχει πολύ από το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα στην αγορά εργασίας. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας. Όπως είναι για παράδειγμα στον τομέα του τουρισμού με την ευρεία έννοια, όπου εκεί εφαρμόζεται το μέτρο του ρεπό
εφαρμόζεται το μέτρο της υπερορίας και να δώσω άδεια στο μέλλον. Και όταν γίνεται ο κύκλος των εργασιών και υποχωρούν οι εργασίες σε ένα συγκεκριμένο τομέα, σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση, αρχίζουν τα ρεπό και δεν δίνονται. Αρχίζουν οι άδειες και δεν δίνονται. Και συσσωρεύονται και μαζεύονται και ξεχνιούνται και χάνονται. Και τελικά μόνιμα θυγμένος δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον εργαζόμενο. Που και περισσότερο δούλεψε και λεφτά δεν πήρε για τις υπερορίες και τελικά η άδεια έμεινε πίσω στο διηνεκές. Να πούμε και ένα τελευταίο έτσι. Για ενημέρωση. Να πούμε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Τα έχουμε κλείσει τα έτσι. Νομίζω πως. Έχω τον χρόνο. Ελεύθερο. Ελεύθερο. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχει ένα θέμα πολύ σοβαρό και είναι περίπου από ό,τι φαίνεται 21 έκτου του 21 θα ζητηθεί στο τμήμα του ΣΤΕ. Έχει να κάνει με τους παλιούς και με τους καινούργιους συνταξιούχους να το καταλάβουν, γιατί αν μπω σε νόμους δεν θα το καταλάβει κανένας. Τι είναι αυτό? Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όσοι εργαζόμενοι έπαιρναν δώρα, είχαμε και κρατήσεις 14 μήνες και όχι 12. Ναι. Όσοι είχαν 14 μήνες κρατήσεις. Πριν τον νόμο Κατρούγκαλου υπολογιζόταν η σύνταξη με 12 μήνες. Μετά τον νόμο Κατρούγκαλου υπολογιζόταν με 14 μήνες. Εκεί υπάρχει διαφορά λοιπόν. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά εκεί. Ήδη έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα που βγάζουμε τη διαφορά. Mm-hmm. Και αν δείτε ότι υπάρχει συνταξιούχος που έχει διαφορά 150, 120, 320 εχθές που κάνουν τα παραδείγματα. Αυτό θα συζητηθεί και θα κάνουμε και παρέμβαση. Σαν δίκτυο, mm-hmm. μάλλον με τον κύριο Αποστολίδη το κλειδιάζουμε, mm-hmm. για να μπορούμε να, σαν παρεμβαίνοντες έτσι λέγεται, για να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Υπάρχει εισήγηση, ήταν από το διοικητικό εφετείο της Θεσσαλονίκης, mm-hmm. και το δικαστήριο το έστειλε στο ΣΤΕ, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα, δεν είναι απλό, άρα μιλάμε για χιλιάδες συνταξιούχους, mm-hmm. οι οποίοι τα ενημερωτικά σημειώματα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι σωστά τη στιγμή που για μεν τους μετά τον νόμο Κατρούγκαλο έχει υπολογιστεί με 14 μήνες, για πριν τον νόμο Κατρούγκαλο, τους παλιούς που λένε εμείς συνταξιούχους, έχει υπολογιστεί με 12 μήνες τη στιγμή που έχουμε, προσέξτε όμως αυτό, έχουμε κρατήσεις για 14 μήνες. Σαλώς. Το λέω αυτό, σαλώς, για σαλώς. Να καταλάβετε, να δούμε ποιες, γιατί με ρώτησε κάποιος συνταξιούχος, μου λέει κύριε Χατζόπουλο, εμείς το ΤΕΒΕ, το ΤΕΒΕ δεν πρέπει να είχε 14 μήνες. Θα το δούμε όμως. Βήμα, μου στείλε μήνυμα χτες το βράδυ. Θα το δούμε όμως. Βήμα. Εμείς σιγά σιγά προσπαθούμε, ενημερώνουμε. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλουμε να πούμε. Θα είμαστε εδώ την Τετάρτη του Πάσχα. Θα είμαστε εδώ την Τετάρτη έτσι, του Πάσχα. Θα είμαστε με νεότερα. Με ό,τι νεότερα υπάρχουν. Γιατί τότε την Τετάρτη του Πάσχα θα είμαστε πολύ κοντά στις όποιες κινητοποιήσεις θα γίνονται για τα εργασιακά. Θα έχουν αναδειχθεί κάποια θέματα. Θα πρέπει και εκεί να ενημερώσουμε τους φίλους τηλεθεατές. Σε κάθε περίπτωση. Να πούμε κατά πρώτον. Ευχές για υγεία. Πρώτον. Ευχές για καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Ανάσταση. Ευχές για ξεκούραση και σωματική και ψυχική ηρεμία που τη χρειαζόμαστε όλοι μας. Έτσι. Το δίκτυο θα είναι εδώ. Η εκπομπή, η ώρα των συνταξίχων θα είναι εδώ. Να ευχαριστήσουμε και πάλι για τη φιλοξενία το Κόλλερ. Να είναι καλά τα παιδιά. Καλή Ανάσταση, παιδιά. Υγεία να έχετε. Ευχές από όλους, λοιπόν. Πάντως να σας πω κάτι ότι κλείνοντας. Τελικά, Βασίλη, η εκπομπή μας, να ξέρεις, ακούγεται παντού. Άντεξε. Ακούει πολλοίς κόσμος. Άντεξε. Δεν το περιμέναμε. Ξεκινήσαμε Νοέμβριο, πέρασαν και τα Χριστούγεννα, τώρα περνάει και το Πάσχα. Όχι. Βάζουμε κανονάκια. Βλέπω από τα τηλέφωνα, από το. Να ευχαριστήσω και τον κόσμο που με σταματάει στον δρόμο. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Και αυτό λέει συγχαρητήρια που ακούγεται μία φωνή. Αυτή ήταν ο σκοπός που φτιάξαμε σαν ενιαίο δίκτυο την εκπομπή εδώ. Γιατί να ακούγεται η φωνή δική σας. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Και πρέπει να ακούγεται η φωνή δική σας, γιατί μαθαίνετε, κουβεντιάζουμε και με εσάς. Είναι πάρα πολλοί οι συνταξιούχοι που μας παίρνουν τηλέφωνο και κουβεντιάζουμε τα θέματα αυτά. Mm-hmm. Πώς θα τα δούμε, ο νόμος να το λέει αυτό. Έχουμε και ένα άλλο θέμα μεγάλο το οποίο θα πούμε την επόμενη φορά. Κράτα και κάτι για μετά το Πάσχα. Θα το πούμε τη Δετάρτη, θα έτσι. Το βάλουμε πρώτο θέμα. Πρώτο θα το βάλουμε. Αμέ, φυσικά. Φίλες και φίλοι, ήταν η ώρα των συνταξιούχων, ολοκληρώθηκε. Ευχές από όλους μας, να είστε όλοι καλά, καλή Ανάσταση. Σας ευχαριστούμε και υγεία σε όλους. Να είστε καλά, καλημέρα. Υγεία όλοι. Καλά.